σε δύο τουριστικές αγορές από τις κάτω χώρες και συγκεκριμένα στο Βέλγιο και την Ολλανδία αντίστοιχα στρέφεται ο Δήμος Βορείων Ζουμέρκων, που είναι από τους ελάχιστους στην Ήπειρο που με συνέπεια σχεδιάζει και υλοποιεί ένα δικό του πρόγραμμα τουριστικής προβολής και προώθησης του τουριστικού προϊόντος τα τελευταία χρόνια, με τη στενή συνεργασία με τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Η πανδημία έχει ανατρέψει πολλά από εκείνα τα δεδομένα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν φυσιολογικά και αυτονόητα. Και ο Δήμος Βορείων Ζουμέρκων έλαβε την απόφαση να κινηθεί συντονισμένα στην κατεύθυνση αναζήτησης εναλλακτικών αγορών στο εξωτερικό. Τα πλεονεκτήματα της περιοχής, άλλωστε και συνολικά των Ιωαννίνων και της Ηπείρου, είναι εκείνα που μπορούν να προσελκύσουν πολλούς περισσότερους επισκέπτες από χώρες που συνήθως επέλεγαν ή επιλέγουν τα ηπειρωτικά παράλια ή την νησιωτική Ελλάδα. Η συμμετοχή του Δήμου στην τουριστική έκθεση της Ουτρέχτης τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την εκτίμηση πως η αγορά του Ισραήλ, που αποτέλεσε το βασικό μοχλό τουριστικής ανάπτυξης την τελευταία δεκαετία στα Τζουμέρκα, μπορεί να εμφανίσει σημάδια κόπωσης, απέδωσαν ήδη ορατά αποτελέσματα. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και υπεύθυνος για τον τομέα του τουρισμού στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, Βαγγέλης Γιωτόπουλος, η ανταπόκριση που υπήρξε από την αρχή ήταν πέραν των προσδοκιών. Είδαμε ότι αυτές οι αγορές έχουν ενδιαφέρον για την περιοχή μας, επειδή έχουν μια έφεση στον εναλλακτικό τουρισμό και από κάποιες επισκέψεις που έχουν γίνει το είδαν αυτό από κοντά. Γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε μια πιο εμπεριστατωμένη τουριστική προβολή σε αυτόν τον τομέα. Ειδικά την περσινή περίοδο, λόγω του κορονοϊού που δεν γίνανε οι εκθέσεις. Η τελευταία έκθεση βέβαια ήταν στο Ισραήλ. Εμείς προλάβαμε δηλαδή αυτές τις δύο εκθέσεις, την Ουτρέχτη και το Ισραήλ. Mm-hmm. Είδαμε ότι σε επικοινωνία που είχαμε με όλους αυτούς τους tour operators και το farm trip των δημοσιογράφων, διοργανώσαμε ένα τέτοιο tour, ένα τέτοιο farm trip, και όταν ήρθαν από κοντά όλοι αυτοί οι ειδικοί του τουρισμού ειλικρινά πάθανε πλάκα από αυτό που είδαν στην περιοχή μας. Είδαν τον ομό Ιωνίων και γενικά την Ήπειρο, ότι έχουμε μια περιοχή στην οποία είναι όλα δίπλα, είναι όλα κοντά. Μπορείς να είσαι από τον ομό Ιωνίων από οποιοδήποτε σημείο σε μία ώρα και κάτι στη θάλασσα. Μπορείς να είσαι στο υψηλότερο βουνό, μπορείς να κάνεις άπειρες δραστηριότητες, τις οποίες φυσικά με όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού τους υπάρχει μια άριστη συνεργασία και συνεχώς υπάρχει μια εξέλιξη σε όλο αυτό το τομέα. Ναι. Και είδαν αυτό το ενδιαφέρον. Έτσι, εμείς προβήκαμε τώρα σε μια πιο εμπεριστατωμένη τουριστική προβολή σε αυτές τις αγορές. Ο Ζουμέρκων, ενεργώντας όχι και αυτόνομα στον τομέα της τουριστικής προβολής, από τους λίγους δήμους που κατάφεραν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα δικό τους πρόγραμμα τουριστικής προβολής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη επισκεψιμότητα από τη χώρα του Ισραήλ, από το κράτος του Ισραήλ. Λειτουργήσε κάτι αντίστροφα, έτσι ώστε να αναζητήσετε ενδεχομένως και άλλες αγορές, ή απλώς στη σκέψη σας λειτουργήσε η ενισχυτική τάση, διάθεση να αυξηθεί η επισκεψιμότητα και να υπάρξει επισκεψιμότητα και από άλλες περιοχές, από άλλες χώρες. Ακριβώς, επειδή η αγορά του Ισραήλ είναι μια αγορά η οποία είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ πιστή στον νομό Ιωαννίνων, και το βλέπουμε αυτό με τα αποτελέσματα, όμως βλέπουμε ότι οτιδήποτε μπορεί να συμβεί αρνητικό στον τομέα του τουρισμού μπορεί να σταματήσει την επόμενη μέρα. Ειδικά η αγορά του Ισραήλ είναι μια αγορά η οποία είναι, όπως είπα, πιστή, αλλά όμως ελεγχόμενη αγορά. Δηλαδή, αν κάτι πάει στραβά και αλλάξουν προορισμό, μπορεί ξαφνικά να διακοπεί από τη μία μέρα στην άλλη. Έτσι λοιπόν, επειδή είδαμε αυτό το ενδιαφέρον, αφού κραστήκαμε όλους τους επαγγελματίες που είδανε ενδιαφέρον στις τις βόρειες αγορές, γι' αυτό και ανατρέξαμε και συμμετείχαμε και 2 χρόνια σε αυτή την έκθεση, την οποία ειλικρινά είδαμε τρομερή ζήτηση για την περιοχή μας, αλλά και γενικά ευρύτερα για τον ομό Ιωαννίνων.